Από μικρό παιδί ήμουν πολύ ζωηρό. Πήγαινα και σχολείο, αλλά συνάμα καθόμουν και βοήθαγα τον Μακαρίτη, τον μπαμπά μου, στο μαγαζί που είχε. Όταν λέμε βοηθούσα πολύ, πολύ σκληρά. Και πούλαγα και έκανα παραλαβές στα εμπορεύματα και στο Δούνε και Λαβίν και Βερεσέδια και το ένα κατάλληλο, πάντα εγώ και μικρό κορίτσι. Εν τω μεταξύ είχα και μία μανία, μ' άρεσε πάντα το τραγούδι. Πουλούσα, ζύγιζα, τραγουδούσα. Πήγαινα έξω, τραγουδούσα. Έκανα από εκεί, τραγουδούσα. Η μητέρα μου, επειδή το βλαχαδερή, να το πούμε και έτσι, και παλαιών αρχών, μου λέγανε ότι θα σε τσακίσω στο ξύλο, παλαιοβρωμιάρα. Τι θα γίνεις, τραγουδίστρια, θα ανοίξω το λάκκο και θα σε βάλω μέσα. Τραγουδίστρια θα γίνεις, παιδιά. Εγώ της έλεγα, ναι, θα γίνω τραγουδίστρια. Ο μπαμπάς μου ήταν άλλος άνθρωπος, φιλήσυχος, ήσυχος, διαβάσεις, ας πούμε. Και έλεγε, μη μωρέ, λένε, άσε το παιδί μου, άσε το μωρέ, μικρό παιδάκι είναι. Και όσο είχα εγώ την αβάντα του μπαμπά μου, τόσο και τραγουδούσα. Μια φορά του λέω, μπαμπά, ξέρεις τίποτα. Θα με πάρεις στο σινεμά να πάω να δω ένα έργο. Μου λέει, ποιο έργο. Λέω, παίζει στο τάδε σινεμά, αυτά γίνονται όλα στη Χαλκίδα. Παίζει ένα έργο η Προσφυγοπούλα και τραγουδάει, λέω, αυτή η Βέμπο. Μου λέει, και πού την ξέρεις τη Βέμπο εσύ. Δεν ξέρω που την ξέρω, θέλω, λέω, να με πάρεις να πάω να δω. Πράγματι, με πήρε ο πατέρας, Θεός χωρίς την ψυχή του, με πήγε στο σινεμά. Κάθισα, λες και ήμουν κανένας άνθρωπος μεγάλος. Αφοσιώθηκα το να βλέπω τη Βέμπο που τραγουδούσε ένα τραγούδι Προσφυγοπούλα, τώρα δεν θυμάμαι. Πήγαμε στο σπίτι. Την άλλη μέρα, εγώ πήγα σχολείο, γύρισα από το σχολείο, αντί να πάω στον Μπακάλικο να του πω καλημέρα, ήρθα από το σχολείο. Ένα δωμάτιο που κοιμόμασταν εμείς στα μωρά, μωρά εννοείται τα παιδάκια, η μητέρα μου είχε πρίκα έναν καθρέφτη στενό μακρό και τον είχε σε ένα τραπέζι σε μία γωνία. Εγώ τι έκανα, κοίταζα, μήπως έρχεται η μητέρα μου, αλλά η μητέρα μου, Θεός χωρίς την ψυχή της, ήταν μέσα στο μαγαζί. Και έπιανα λοιπόν, είχε κάτι σάλια, σάλια, πώς τα λένε αυτά που φορούσαν οι βλαχαδερές εκείνα τα χρόνια. Το έριχνα πάνω, δίθεν ότι ήταν εσάρπα, και πήγαινα μπροστά στον καθρέφτη λοιπόν και κουνιόμουνε και έπαιρνα ένα, ό,τι έβρισκα και έκανα λοιπόν. Παρέστηρα τη Βέμπο. Η μάνα μου άκουγε το μαγαζί διπλά, άκουγε. Τι είναι, τι κάνει. Ερχόταν με. Τι ξύλο μου ρίχνε. Όταν λέμε ξύλο, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείτε το ξύλο που έτρωγα, γιατί μου λέγε, τι θα γίνεις. Τέτοια θα γίνεις, τέτοια γίνεις, ξύλο. Όχι, της έλεγα, θα γίνω τραγουδίστρια. Εν τω μεταξύ ο πατέρας μου έλεγε, Ελένη, μην το δένεις το κορίτσι. Άστο μωρέ, μικρό κορίτσι είναι. Όχι, την πήξα η μαμά μου, να με βρίζει. Του λέω, μπαμπά, μ' αγαπάς. Έλα, σ' αγαπάω. Και πολύ, όπως και το πρώτο μου παιδί, και όλα μου λέει τα παιδιά, σ' αγαπάω. Θέλω να μου πάρεις κιθάρα, του λέγα. Έτσι και δεν μου πάρεις κιθάρα, ούτε μαγαζί έχει, ούτε γράμματα, του λέω, θα μάθω. Ω, με κοίταζε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρίς την ψυχή του. Καλός, αγαθός άνθρωπος. Λέει, μόλις ακούει η μάνα μου, τι είπε, λέει, κιθάρα, θα ανοίξω το λάκκο, λέει, αρβανίτσα η μάνα μου, αλλά παρβανίτσα από αυτές τις αρβανίτσες τις ζόρικες. Θα ανοίξω, λέει, το λάκκο και θα τη βάλω μέσα, που θα πάω να της πάρεις κιθάρα. Από εδώ τον είχα τον πατέρα μου, από εκεί τον είχα, από εδώ μου παίρνει κιθάρα. Και ήταν εγώ, κιθάρα. Δούλευα. Ποιο σκλάβος μέσα στο μαγαζί που μου πήρε την κιθάρα ο πατέρας μου. Έγινα 13 χρονών, 14, αυτά τώρα η ιστορία είναι, πιτσιρίκα. 12, 13, 14, ξέρω εγώ τι, κιθάρα εγώ, μέρα νύχτα να παίζω κιθάρα, να τραγουδάω, ξέρω εγώ τι. Μέχρι που τα εγκατέλειψα. Ένα λεπτό. Ξέχασα να πω ότι τσεργά. Μωρέ μάνα, γιατί με δένεις, εγώ θα γίνω μεγάλη και τρανή. Άλλο ξύλο από πάνω. Μεγάλη και τρανή, τι θα γίνεις, μου λέγε μεγάλη και τρανή. Θα γίνω μεγάλη. Ξύλο στο ξύλο. Εάν είχα το ξύλο αυτό που είχα πάει τότε, σήμερα έστω είχε κατοστάρικο, όχι χιλιάρικα, έπρεπε να αγοράσει
όλη την Ελλάδα. Τέτοιο ξύλο είχα πάει. Πρώτα χρόνια που τη θυμάμαι ήταν ότι βοήθηκε πολύ το πατέρα μου στο μαγαζί. Ήτανε τύπος λιγάκι ζωηρός, εδώ που τα λέμε. Της αρέσανε τα παιχνίδια, της αρέσανε και τα τραγούδια. Στα πρώτα της νεανικά χρόνια η Σωτηρία είχε πάει και ελπιδοφόρος. Τότε είχε ιδρυθεί το σώμα των ελπιδοφορίνων. Τότε αυτά τα κορίτσα πηγαίνανε και κάνανε και τον ψάλτη. Η Σωτηρία πήγαινε εδώ σε ένα χρυσάκι που έχουμε εδώ στη γειτονιά και έψαλνε. Μετά είχε εκφράσει την επιθυμία από τον γέρο, τον πατέρα μου, να της πάρει μια κιθάρα. Της άρεσαν βέβαια τα τραγούδια, αλλά της άρεσαν και τα παιχνίδια, όπως είπαμε. Πήγαινε, όταν μια δασκάλα και της έκανε μαθήματα κιθάρας. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και ταυτόχρονα, εμείς οι πιο μικροί τότε, και εγώ και ο αδερφός μου ο άλλος, μας άρεσε η κιθάρα και από τότε και εξακολουθούμε και παίζουμε. Και εμείς μάθαμε τότε και παίζουμε μέχρι σήμερα. Τι έχεις κι ολοκλές και δεν μου το λες, το έχει καρδιά μου. Ποιος σου πεν αγαπάς κι όλα να σπίσεις τα δάκρυα μου. Στο πάνω προσέξεις με γυναίκα να μην ξαναπλέξεις. Τι έχεις κι ολοκλές και δεν μου το λες, το έχει η καρδιά μου. Δυο μαύρα μάτια είχαν τρελά ανελαδίλη. Μια μαγεύση μου πήρα την καρδιά. Λίγα φυλάκια που είχαν δώσει δυο χείλη. Yeah.
γράμμενα, ο κόσμος είναι τα σου μάτια. Αυτό το τραγούδι.